Καλωσορίζουμε τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς βρήκα. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Θα μου επιτρέψετε μια μικρή αυθαιρεσία. Θέλω αυτή τη συνέντευξη που θα κάνουμε μαζί σας να την αφιερώσω στον Βασίλη τον Λάζαρη, δικιά μου πλευρά τουλάχιστον, που έφυγε από τη ζωή χθες. Η κηδεία του είναι αύριο. Ένας για μένα, σαν πατέρας, ένας άνθρωπος τον αγαπούσα πάρα πολύ, καθηγητής μου. Στο γυμνάσιο δεν υπήρχε λύκειο τότε. Και Στην Πάτρα, ναι. Και μαζί του είχαμε περάσει πάρα πολλά πράγματα. Δεν θέλω να κάνω μεγαλύτερη αναφορά και θέλω να το αφιερώσω. Ήταν μέλος του κόμματός σας και στέλεχος του κόμματός με πολλές εξορίες και πολλές ταρεπορίες. Πολύ σημαντικός άνθρωπος. Πολύ σημαντικός άνθρωπος. Αξιόλογος άνθρωπος. Και αξίζει... Είναι απώλεια για την πολιτική, πολιτιστική ζωή, για τα γράμματα της πατρίδας μας. Και βεβαίως αύριο γίνεται η κηδεία του, υπάρχει ανακοίνωση του κόμματος, υπάρχει ανακοίνωση της Λαϊκής Εισπύρωσης, έκανε ανακοίνωση ο Κώστας ο Πελετίδης, δήμαρχος, ναι. Ο δήμαρχος που τον τιμά, γιατί πραγματικά ήταν μια εξέχουσα προσωπικότητα. Ναι, ήθελα λοιπόν να κάνω αυτή τη μικρή αυθαιρεσία, σας ζητάω συγγνώμη. Δεν είναι αυθαιρεσία. Αυτό είναι αυθαιρεσία. Ναι. Λοιπόν, είναι τιμή Ευρωπαϊκή... και για το κόμμα μας και πολύ περισσότερο για τον άνθρωπο αυτόν που χάσαμε. Ναι. Ευρωπαϊκές εκλογές. Θα πει κάποιος, για σιγά ρε παιδιά, το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι ένα κόμμα το οποίο είναι απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τον τρόπο που είναι διαρθρωμένη εννοείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και καλά κάνει βέβαια. Θα μας εξηγήσετε. Ναι. Και είναι απέναντι σε όλο αυτό το σύστημα που κυριαρχεί στην Ευρώπη σήμερα. Και θα πει κάποιος, για συγγνώμη κύριε Κουτσούμπα, γιατί κατεβαίνετε εσείς σε αυτές τις ευρωεκλογές? Να πάτε δηλαδή σε ένα σύστημα το οποίο εμέσως θα το υπηρετήσετε αφού θα είστε εκεί. Είναι σαν να το εγκρίνετε με κάποιο τρόπο, σαν να το νομιμοποιείτε με την παρουσία σας. Γιατί πάτε λοιπόν στις ευρωεκλογές, αφού δεν δέχεστε την Ευρώπη? Δεν δέχουμε κάτι, δεν πάω ρε παιδί μου, τελειώσαμε. Κατανοητό το ερώτημα, όπως επίσης είναι κατανοητό. Γιατί και κάποτε είχε πει αποχή το κόμμα, έτσι. Κοιτάξτε, είχε πει αποχή κάποτε. Υπάρχει προβληματισμός και κυρίως σε νέους ανθρώπους ή σε ανθρώπους που δεν ασχολούνται τόσο με την πολιτική. Και το συναντάμε αυτό το ερώτημα, γιατί είμαστε μέσα ακριβώς στον κόσμο. Κοιτάξτε να δείτε, και με το αστικό κοινοβούλιο είμαστε αντίθετοι, και με το σύστημα αυτό το πολιτικό, το οικονομικό, το κοινωνικό που υπάρχει, αλλά συμμετέχουμε στη Βουλή, διαφωτίζουμε, ξεσκεπάζουμε, κάνουμε προτάσεις νόμου καθημερινά, έτσι ώστε να ανακουφιστεί στο ελάχιστο ο λαός. Και βεβαίως το ίδιο κάνουμε και στο Ευρωκοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς συμμετέχουμε σε όλους αυτούς τους θεσμούς, τους οποίους είμαστε απέναντι. Λέμε ότι πρέπει να αλλάξουν ριζικά, ότι πρέπει κάποια πράγματα να καταργηθούν και εκβάθρων και κάποια άλλα να ακολουθήσουν άλλη πορεία και να ανατραπούν, όπως λέμε για παράδειγμα αποδέσμευση, όπως είπατε, από τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί θεωρούμε ότι είναι ασφικτικά δεσμά. Και βεβαίως δεν ταυτίζουμε την Ευρώπη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλο η Ευρώπη, άλλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τους λαούς τώρα, άλλο οι λαοί, ναι, άλλο οι λαοί, άλλο οι κυβερνήσεις και τα μονοπωλιακά οικονομικά μεγάλα συμφέροντα τα οποία υπηρετούν αυτοί. Σύμφωνοι. Άρα λοιπόν το να είσαι εκεί, για παράδειγμα 5 χρόνια τώρα, ναι, λέω τα τελευταία, αλλά όπως και πριν, ναι. Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ αποκάλυψαν έγκαιρα και προειδοποίησαν και στη χώρα μας μέσα τον ελληνικό λαό, την κοινωνία γενικότερα, για το τι αντιδραστικές κατευθύνσεις επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα επιτελεία της Κομισιόν. Αυτό το κάνανε επειδή ήταν ακριβώς εκεί παρόντες. Δεν είναι αντιφατικό όμως αυτό? Ενημέρωναν το λαό. Τρίτο, καταψήφιζαν αποφάσεις. Δεν μου απαντάτε. Δεν είναι κατά κάποιο τρόπο αντιφατικό? Και θα ρωτήσω το εξής. Πέραν του Κομμουνιστικού. Όχι, δεν είναι αντιφατικό. Εντάξει, θα μου πείτε. Συμβαδίζει με την κοσμοθεωρία μας, με τη λογική μας, με τις αξίες μας και με την τακτική της πάλης μας. Ένα λεπτό. Υπάρχει άλλο κόμμα το οποίο είναι αδελφό κόμμα, σε εισαγωγικά ή χωρίς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να παλεύει μαζί σας προς την κατεύθυνση που παλεύετε εσείς, ή είστε μόνοι σας? Ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν έχουμε την συνάντηση των Ευρωπαϊκών Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων, στην οποία συμμετέχουν περίπου 40 κόμματα, 40 με 45 κόμματα, που γίνεται οπωσδήποτε μια φορά το χρόνο, και έχουμε και μια πιο στενή συνεργασία. Την ονομάζουμε Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Πρωτοβουλία, όπου επίσης συμμετέχουν 29 κόμματα.
Όχι, αν είναι στην Ευρωβουλή, λέω, κάποιο κόμματα. Άλλο κόμμα παρόν. Κάποια από αυτά είναι στην Ευρωβουλή. Κάποια δεν είναι. Ναι, εντάξει, στην λέω, αν είναι και κάποια. Κάποια παλεύουν. Ναι. Πάμε τώρα. Για παράδειγμα, ναι. Να σα πω για ένα τελευταίο παράδειγμα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας, το οποίο γεννήθηκε από τις τάχτες, το έχει το παλιό. Καινούριο, γιατί εκείνο μεταλλάχθηκε, έγινε Δημοκρατική Αριστερά, μετά έγινε λίγο επανίδρυση, μετά έγινε κάτι άλλο. Υπήρχαν διασπάσεις. Ναι, οι κομμουνιστές στην Ιταλία, αλλά υπήρχαν διασπάσεις. Άλλοι μεταλλάχθηκαν. Λέω τώρα, το ΚΚΙ Ιταλίας αυτό που είναι μέχρι τώρα δεν κατέβαινε. Γιατί δεν είχε δυνατότητα να συγκεντρώσει τις 300.000 υπογραφές που χρειαζόταν σε πανιταλικό επίπεδο προεκλογικά τις 30 μέρες εκλογές. Ναι, ναι, ναι. Και κατεβαίνει φέτος για πρώτη φορά. Εντάξει, δεν ξέρουμε αν θα εκπροσωπηθεί στη Βουλή. Βέβαια, ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος αυτού ήταν ευρωβουλευτής πριν. Πριν, ναι. Πριν ήταν ευρωβουλευτής. Λοιπόν, έχει, δηλαδή ξεκινάει και μια διαδικασία, θέλω να σας πω, σε άλλα κόμματα που μπορεί να φαίνονται μικρά σήμερα ή να έχουν δράσει μόνο στο κίνημα κλπ. Ή να μην έχουν εκπροσώπηση, γιατί πάθαν όλα αυτά που πάθαν με τις μεγάλες ανατροπές μετά το 1991. Όμως ανοίγει ένας δρόμος. Και βεβαίως είμαστε μαζί με όλους αυτούς. Πώς το βλέπεις τώρα το σκηνικό, πώς το βλέπετε το σκηνικό αυτό, πώς σε διαμορφώθηκε. Από αυτό να πάρουμε, να ξεκινήσουμε από τη Βουλή, από όσα γίνανε στη Βουλή προχθές, ας πούμε. Δηλαδή έχουμε σύγκρουση μέχρι σε σχάτων, ας πούμε, σε λεκτικό επίπεδο, παροχές προεκλογικές, φωτογραφίες σε κότερα και ιστορίες, όλο αυτό το πράγμα, πολλάκηδες, καταγγελίες, ιστορίες, όλο αυτό πώς το βλέπετε το σκηνικό ολόκληρο, δηλαδή. Πώς το αποδεχτείτε. Στη Βουλή ειδικά ήταν μια κακοστημένη παράσταση. Και μάλιστα με ένα απαράδεκτο σενάριο, με ένα σενάριο που βεβαίως δεν ενδιαφέρει τον ελληνικό λαό, γιατί εμείς το συναντήσαμε αυτό και το είδα, γιατί τις επόμενες μέρες και στην Ελευσίνα και αλλού, σήμερα στο Βόλο, σε συγκεντρώσεις αλλού που θα πάμε, φαίνεται μια αποστροφή του ελληνικού λαού, των εργαζομένων, των ψηφοφόρων, απέναντι σε αυτό το σκηνικό που παρουσιάστηκε τόσο από τον κύριο Τσίπρα όσο και από τον κύριο Μητσοτάκη. Τόσο από το ΣΥΡΙΖΑ όσο και από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Και βεβαίως δεν μπήκαν επιτάπητος τα ουσιαστικά προβλήματα, οι ουσιαστικές θέσεις των κομμάτων. Ακριβώς η προσπάθεια που έγινε είτε με τον Μπολάκη, είτε με το Κότερο, είτε με το ένα, με τον μπαμπά του ενός, με τον παππού του άλλου και δεν ξέρω τι, να αποπροσανατολίσουν, να μπερδέψουν τον κόσμο και να κρύψουν ότι υπάρχει ουσιαστική σύγκληση, όχι μόνο σε στρατηγικά ζητήματα, όπως είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, διεθνείς συμμαχίες κλπ. Αλλά και σε συγκεκριμένα μέτρα που παίρνονται. Όπως είναι για παράδειγμα οι επιδοτήσεις, τα δωράκια σε εφοπλιστές, σε μεγάλους βιομήχανους, ναι, σε μονοπωλιακά. Τα μέτρα για τον κόσμο θα τα ψηφίσετε εσείς. Όπως είναι για παράδειγμα το μνημόνιο το τρίτο που το ψηφίσανε όλοι μαζί και το οποίο το πληρώνει ακόμα ο ελληνικός λαός ακόμα και σήμερα με όλους αυτούς τους νόμους. Και θα το πληρώνει αυτό. Και θα το πληρώνουν μέχρι το 2060. Όπως είναι τα πλεονάσματα, τα υπερπλεονάσματα, τα ματωμένα κλπ. Άσχετα αν διαφωνούν με το ποσοστό κλπ. Αλλά στην ουσία συμφωνούν ότι μέχρι το 2060. Και βεβαίως η όλη τους λογική είναι το κράτος έχει συνέχεια. Άρα τι να κάνουμε. Ο προηγούμενος τα έκανε αυτά. Εμείς το διαχειριζόμαστε και κάνουμε τα ίδια και χειρότερα. Επειδή οι προηγούμενοι τα κάναν μπάκαλο. Έτσι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Άρα λοιπόν αυτό προσπάθησε να αποκριβεί στη Βουλή. Το καταλάβαμε αυτό. Αυτό το αποκαλύψαμε εμείς σαν ΚΚΕ. Το είδαμε. Και αυτό πρέπει να κάνει και ο ελληνικός λαός. Στις εκλογές. Γιατί ακόμα και για το ζήτημα, να σας πω, της απαράδεκτης αυτής δήλωσης του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας που έκανε για ένα άτομο με ειδικές ανάγκες που ανήκει και είναι υποψήφιο στη Νέα Δημοκρατία. Ακόμα και αυτό το ζήτημα δεν αναδείχθηκε το ουσιαστικό πρόβλημα ότι εδώ τα άτομα με ειδικές ανάγκες σήμερα υποφέρουν. Και λόγω των μνημονίων, αλλά κάθε χρόνο, με βάση αυτό που έχουν ψηφίσει τους προϋπολογισμούς και οι δύο, μειώνουν. Ναι ρε παιδί μου, αλλά υπάρχουν, γραμματέα μου, υπάρχουν συμβολισμοί στην πολιτική και το ξέρεις καλύτερα από μένα. Όταν σου λέει ο άλλος ότι ο πατέρας ήταν αγχουντικός, δεν ξέρω το, δεν το υιοθετώ εγώ. Όταν ο άλλος σου λέει ο πατέρας είναι ζάπλητος, θέλει όλη τη χώρα να τη φάτε, ας πούμε. Όταν σου λέει ο τρίτος, μα εδώ έχουμε ένα πρωθυπουργό που ενώ καταγγέλει τους ελίτ πάει και κάθε στα κότερα. Αυτοί οι συμβολισμοί έχουν μια αξία. Εσείς έχετε στη Χούντα ήσασταν φυλακές, οι δικοί σας, με τους κοτεράδες και με τους εφοπλιστάδες δεν έχετε, είστε σε μέτωπο. Καλά, δηλαδή, και πολλοί από το ΣΥΡΙΖΑ που είναι σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και από το ΠΑΣΟΚ και από αυτό φυσικά. Και από τη δεξιά, λέω για τούτους ντόπιους. Ναι. Βεβαίως δεν τα υποτιμούμε όλα αυτά. Άλλωστε ξέρουμε ότι μέσα σε ένα, όταν αποφασίζεις όπως ο κύριος Τσίπρας
ή άλλη προηγούμενα, να διαχειριστείς ένα σύστημα που το λες πριν να αναλάβεις εσύ σάπιο, διεφθαρμένο, με προβλήματα, και αποφασίζεις να το διαχειριστείς και αποφασίζεις ότι δεν θα συγκρουστώ και δεν θα βάλω το μαχαίρι στο κόκαλο, γιατί αυτό κάνει, λοιπόν, και θα διαχειριστώ κάποια πράγματα, τότε ενσωματώνεσαι αντικειμενικά. Σε καταπίνει. Να σας πω την ουσία, τι πρέπει να δει και ο κόσμος. Δεν είναι δυνατόν ένας εφοπλιστής που του περνάς τον νόμο και του λες σου χαρίζω φορολογία, σε φοραπαλάσω για πάρα πολλά πράγματα και άμα θες εθελοντικά εσύ ο εφοπλιστής δώσε και κάτι στο κράτος, αν θέλεις. Εθελοντικό. Είναι επόμενο να νιώθει ο εφοπλιστής ότι ρε παιδί μου, τον άνθρωπο όταν θέλει να αναπαυτεί μερικές μέρες, ας του δώσω και το κοτερό μου. Αυτή είναι στην ουσία η συναλλαγή και η λογική. Γιατί εδράζεται στο τι πολιτική έχεις, τι ασκείς, ποιον συμφέροντα υπηρετείς. Τώρα θα κάνω τον προβοκάτορα. Άρα υπηρετείς τα συμφέροντα αυτά και ορίζεται. Θα κάνω τον προβοκάτορα. Αλλά το ουσιαστικό ζήτημα όμως τελικά είναι αυτό. Έχει μια συμβολική σημασία, για παράδειγμα, το γεγονός ότι αυτό έγινε αμέσως μετά την τραγωδία στο Μάτι. Ναι. Όπου χάσαμε πάνω από 100 συνανθρώπους μας. Έχει μια ερώτηση, σημασία αυτό. Προβοκατόρικη. Στο καφενείο, γιατί μου την έχουν κάνει στο καφενείο. Και ο Κουτσούμπας και ο καθένας που τους καταγγέλει αυτούς. Άμα του πούνε, έλα Δημήτρη μου να κάτσει μια εβδομάδα στο κότερο, θα πάει. Το πρόβλημα είναι αν θα πάει στο κότερο. Λέω εγώ ως συμβολισμό. Ναι, δεν θα πάω. Έτσι κι αλλιώς δεν θα μου πούνε να πάω. Αλλά και να μου πούνε έτσι περισσότερο για να τραβήξουν μια φωτογραφία, δεν θα πάω. Γιατί ξέρω ότι αυτοί οι συμβολισμοί έχουν τη σημασία τους. Ναι, δεν θα πάω στο κότερο. Αλλά δεν θα με καλέσουν και στο κότερο. Όμως το ζήτημα. Αν φτάσουμε τελικά να καλέσουν και τον Κουτσούμπα στο κότερο. Ακούστε να σας πω. Εμείς έχει πέσει η Εθνική Δημοκρατία. Εγώ προσωπικά, αλλά και όλο το κόμμα μας, δεν θα βάζαμε ζήτημα, για παράδειγμα, στη Βουλή, επειδή είδαμε τον Τσίπρα ή τον Μητσοτάκη ή κάποιον άλλον από τα υπόλοιπα κόμματα σε ένα κότερο. Το κάνει η ΚΝΕ όμως. Το κάνει η ΚΝΕ σποτάκι όμως. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Μισό. Η ΚΝΕ το έκανε σποτάκι. Ναι. Και μάλιστα έχει πάρει μια σκηνή από την ελληνική ταινία με τον Βουτσά. Θυμάσαι. Ναι. Έχω κότερο, πάω μια βόλτα. Πολύ κότερο. Για φίλημα, έχω και κότερο, πάω μια βόλτα. Και πολύ ωραίο σατυρικά ήταν. Ναι, ωραίο ήταν. Καλά, το γεγονός το σατυρίζεις. Ένα λεπτό. Και το γεγονός το καταδικάζεις μετά αφού έγινε. Και μάλιστα σας είπα πριν και για το Μάτι και τι υπηρετεί το ότι ο εφοπλιστής ή η εφοπλιστίνα δίνει το κότερό της. Είναι άλλη δουλειά εκεί. Το κότερό της να πάει. Γιατί του περνάνε νόμους στη Βουλή. Φέρνει τα μέτρα, αυτά τα μέτρα, τα οποία η κυβέρνηση αυτή είναι κυβέρνηση της αριστεράς όμως. Και πολλά από τα, όχι, καλά. Εντάξει. Και πολλά από έτσι τα στελέχη. Τώρα δεν το λέει ούτε αυτό. Και πολλά από τα στελέχη της ήταν λέει και στο δικό σας το κόμμα, στο παρελθόν. Πρόβλημα. Λοιπόν, φέρνει κάποια μέτρα όμως. Που εγώ δεν υποτιμώ, όπως έλεγα και νωρίτερα πριν έρθετε, και τα 20 ευρώ και τα 15 και τα 10 που θα πάρει ένας συνταξιούχος ή ένας άνθρωπος που έχει πρόβλημα. Αυτά τα μέτρα εσείς θα τα ψηφίσετε στη Βουλή ως Κομμουνιστικό Κόμμα. Ούτε εμείς υποτιμούμε και το 1 ευρώ που λέω, μπορεί να πάρει. Βέβαια, ο χρόνος που τα δίνει είναι λίγο περίεργος. Εμείς προτείναμε το εξής. Έχουμε κάνει τροπολογίες συγκεκριμένες. Όχι, αν θα ψηφίσετε αυτά. Πέντε για την ακρίβεια. Αυτά αν θα ψηφίσετε. Ναι, σας εξηγώ όμως το σκεπτικό μας. Ναι, ωραία. Εμείς επί της αρχής, αν θέλετε να σας απαντήσω, δεν υπεκφεύγω, θα ψηφίσουμε παρόν επί της αρχής στο νομοσχέδιο, γιατί περιέχει πολλά πράγματα τα οποία δεν δίνουν ούτε μισό ευρώ, αλλά αντίθετα δίνουν αλλού. Έχει πάρα πολλά αυτό το νομοσχέδιο. Γιατί όπως ξέρετε, σε κάθε νομοσχέδιο υπάρχουν άρθρα, αρθρίδια, παράγραφοι κλπ. Άρα επί της αρχής και για το περιεχόμενο και το σκεπτικό, μετά η ψηφοφορία που θα γίνει κατά άρθρο, τα άρθρα που θα ανακουφίζουν και στο ελάχιστο, ψηφίζουμε, ναι, το έχουμε κάνει και άλλες φορές. Σε άλλα που δεν ανακουφίζουν ή δεν θέλουμε να τα εμποδίσουμε, αλλά διαφωνούμε σε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα με τα επιχείρηματά μας, ψηφίζουμε παρόν, με την έννοια ότι δεν τα εμποδίζουμε, δεν μας ενοχλούν, ας πάρουν την απόφαση, και σε κάποια που διαφωνούμε ψηφίζουμε κατά. Αυτό θα κάνουμε. Ναι. Για ό,τι ανακουφίζει το λαό, πάντα ψηφίζουμε, και αυτό το κάναμε και με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΠΑΣΟΚ και με άλλες κυβερνήσεις και με το ΣΥΡΙΖΑ τώρα την τετραετία που πέρασε. Είναι γνωστό αυτό, δεν είναι τίποτα περίεργο. Το πρόβλημα είναι άλλο, γιατί μιλάμε πολιτικά εδώ. Δεν κάνουμε ανάλυση ενός νόμου ή τι κάνει το κάθε κόμμα, γιατί επιχειρηματολογεί στη Βουλή και λοιπά με συγκεκριμένες θέσεις. Εμείς λέμε το εξής, ότι ακόμα και αυτό το 1 ευρώ που σου έδωσε, που σου έδωσε μετά από αγώνες, με πίεση, συνταξιού για παράδειγμα, κάθε μέρα ήταν στους δρόμους. Κάθε μέρα στους δρόμους, έξω από το Μαξίμου, πιέζαν κλπ. Αυτό έγινε και κάτω από αυτή την πίεση λοιπόν. Πρωτοστατούσε το ΚΚΕ σε αυτή τη διαδικασία κλπ. Άρα έχει να κερδίσει ο λαός, έστω και μικρές κατακτήσεις και μικρές ανάγκες ανακούφισης. Αυτά τα παλεύουμε, είμαστε μέσα, όμως λέμε δεν θα πεις και ευχαριστώ επειδή
σου ρήμαξε τη ζωή, σου πήρε, σου μείωσε τις συντάξεις όλα αυτά τα χρόνια και σου δίνει τώρα, αφού σου πήρε 10, σου δίνει ένα, όπως λέμε, χαρακτηριστικά όλες αυτές τις μέρες. Ναι. Γιατί εδώ που τα λέμε, το ΕΚΑΣ καταργείται. Μειώθηκε, καταργείται κλπ. Θα καταργηθεί εντελώς και το ΕΚΑΣ, για παράδειγμα, είναι περίπου, πόσο είναι, δεν το έχω υπολογισμένο πρόχειρα τώρα, πάντως 2.500 ευρώ περίπου το χρόνο πήγαινε στην τσέπη του συνταξιούχου. Και πολύ παραπάνω μπορεί να το. Και τώρα του δίνει 500 ευρώ στην καλύτερη περίπτωση, μια φορά το χρόνο σε επίδομα, γιατί αυτό δεν είναι η 13η συντάξη. Του δίνει και θέλει να του πει και ευχαριστώ. Εμείς λέμε να μην του πει ευχαριστώ, ούτε να τον ψηφίσει. Γι' αυτό που το κάνει 15 μέρες πριν τις εκλογές. Το γεγονός αυτό ότι το κάνει 10 μέρες πριν τις εκλογές ή μια εβδομάδα πριν τις εκλογές δεν είναι ενοχλητικό, ειδικά για κάποιους που λένε να πει. Μα αυτή η ιστορία, όπως και τα άλλα με τα δάνεια και τις δόσεις κλπ., εδώ και 2 χρόνια λέει θα το κάνει, θα το κάνει, θα το κάνει. Βέβαια το κρατούσε ότι θα το κάνω τώρα άμεσα, θα γίνει, θα γίνει, θα γίνει. Το μελετάμε, θα το βάλουμε για να δει πότε ακριβώς θα γινόντουσαν οι εκλογές. Γι' αυτό το έκανε. Και τώρα... αν στένευαν τα πράγματα και έπρεπε να κάνει εκλογές βουλευτικές, για παράδειγμα, πέρσι το Δεκέμβριο ή τον Οκτώβριο, για παράδειγμα, που μας πέρασε τον χρόνο, θα πέρναγε τότε. Ναι. Και οι 120 δόσεις, για να μην κοροϊδευόμαστε δηλαδή. Λοιπόν, θα μπορούσε δηλαδή να ανακουφίσει τον κόσμο 2 χρόνια πριν. Και τώρα, αν ήθελε πραγματικά. Εσείς, το κάνει αυτό, αλλά αυτό δεν μας ενοχλεί. Τι σχέδιο έχεις τώρα. Έστω και προεκλογικά. Πώς το βλέπετε, το κάνει. Πόσο θέλετε αλλά να λέμε πάρετε για την κοροϊδία τώρα. Πόσο θέλετε να πάρετε τις ευρωεκλογές για να πείτε ότι πήγαμε καλά. 40% θα σου πει. Τώρα δεν βάζουμε στόχους, όσο πιο ψηλά γίνεται. Τι να σας πω, να βγούμε πρώτο κόμμα. Πρώτο δεν φαίνεται ρεαλιστικό. Το καταλαβαίνει και ο κόσμος και θα γελάει αν το πούμε. Όσο πιο ψηλά γίνεται. Τι να σας πούμε, δηλαδή, αν πω 10% ή πω 15% ή πω 9% θα είστε ευχαριστημένος εσείς οι ακροατές. Είχε κάνει ένα λάθος του ΚΚΕ παλιά με το 17%. Ήταν η δεύτερη κατανομή. Ήταν πάλι για το πώς, τότε ήταν για το πώς θα ξεφύγει στη λογική του κόσμου από τον εκλογικό ερώτηση, νόμο. Γι' αυτό μια ερώτηση η οποία δεν είναι και τόσο υποθετική, γιατί ποτέ δεν ξέρει σε μια εκλογική αναμέτρηση πώς έρχονται τα πράγματα. Αν υποθέσουμε ότι ο πολιτικός σας λόγος περνάει στην κοινωνία σε μια τέτοια κρίσιμη φάση που ζούμε και λέει ο κόσμος για σιγά ρε παιδιά πρέπει να ενισχυθούν γιατί πρέπει και εμείς να διεκδικήσουμε πράγματα και μαζί τους μπορούμε να το κάνουμε. Και σας φέρνει τρίτους. Με όποιο ποσοστό είναι αυτό το τρίτους δεν θα το κανονίσουμε εμείς στις εθνικές εκλογές. Και σας έρχεται, σας φωνάζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, σας δίνει την τρίτη εντολή να σχηματίσετε κυβέρνηση. Τι κάνετε. Θα την γυρίσετε πίσω. Καταρχήν είμαι σίγουρος και σας το λέω και το υπογράφω και θα το δούμε ότι ο πρώτος που θα πάρει την εντολή θα φτιάξει και η κυβέρνηση. Αν υποθέσουμε ότι δεν υπάρχουν γίνεται. Πρόθυμοι γι' αυτό. Σύμφωνοι. Θα τη φτιάξει. Εάν... ή ο δεύτερος. Ναι. Και αν δεν τη φτιάξει και ούτε ο δεύτερος. Εσείς, τι θα κάνετε. Ακούστε να σας πω πρώτα τι λέω εγώ, ποια είναι τι η δική μου εσείς. Εκτίμηση. Ναι. Και θα μου πείτε μετά αν θέλετε και έχετε κενό στην απάντηση. Αν δεν τη φτιάξει ο πρώτος με τους πρόθυμους και δεν τη φτιάξει και ο δεύτερος, τους υπόλοιπους θα τη φτιάξουν μεταξύ τους. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί για αυτούς τους δύο πρόκειται, για αυτό το διπολισμό. Το διπολισμό αυτός είναι. Λοιπόν, το. Όσο και αν δεν φαίνεται ρεαλιστικό αυτή τη στιγμή που το λέμε, αν συμβεί αυτό θα τα βρούνε. Θα γίνει ο μεγάλος συνασπισμός. Ο κ. Μητσοτάκης το έχει αποκλείσει. Τα ίδια λέγανε. Σε αυτό. Το ξέρω, πάντα τα αποκλείω προεκλογικά. Θα σας θυμίσω μόνο που έγραψα τι έλεγε το ΠΑΣΟΚ. Και μίλησα μαζί του και μου είπε δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Ναι. Και το έγραψα δηλαδή στο New Post και... Δεν το υπήρχε υπέγραψα. Περίπτωση να απαντήσει διαφορετικά. Μου λέει δεν υπάρχει καμία περίπτωση των περιπτώσεων. Μα δεν υπήρχε περίπτωση. Ας πάμε με απλή λογική, άμα θέλει. Σας λέω το εξής. Αυτό έλεγε και το ΠΑΣΟΚ κάποτε. Και ήρθε η κατάσταση και η Δημοκρατία, ναι, μέσα εντάξει. Από τις δυσκολίες της οικονομίας, της κοινωνίας, του πολιτικού συστήματος να γίνει κυβέρνηση και τα βρήκα. Εσάς όμως σας συμφέρει να ξαναγίνουν. Εμείς λέμε το εξής. Εμείς θα κάνουμε και σε αυτή τη στιγμή και εκείνη τη στιγμή που είμαστε τρίτοι και πάρουμε την εντολή. Τι θα κάνετε. Εκείνη τη στιγμή θα κάνουμε αυτό που θα έχουμε υποσχεθεί στον κόσμο προεκλογικά. Τι του λέμε τώρα. Και τώρα του λέμε ότι να μας κάνει τρίτους, δεν ξέρω τι, όσο πιο ψηλά γίνεται, για να είμαστε ισχυρή αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή, στο κίνημα, στην Ευρωβουλή, στους Δήμους και τις περιφέρειες παντού. Τι θα κάνετε τρίτη εντολή. Άρα λοιπόν, ισχυρή αντιπολίτευση σημαίνει ότι δεν συμμετέχουμε σε οποιαδήποτε κυβέρνηση τέτοιου είδους υποτίθεται συνεργασίες που θα κάνει αντιλαϊκές πολιτικές, εκτός και αν έχουν δημιουργηθεί προϋποθέσεις όπου να υπάρχει μια συνολική ανατροπή
με δύναμη ισχυρή του ΚΚΕ και αλλαγές στο κοινωνικό πολιτικό επίπεδο και είναι όριμη κατάσταση για να πάμε σε ριζικές αλλαγές στην κοινωνία και στην οικονομία. Να είναι ο λαός δηλαδή στην εξουσία. Σύμφωνη. Αν υπάρξουν τέτοιες αλλαγές, οποιαδήποτε στιγμή είμαστε έτοιμοι. Γιατί ξέρετε, μερικοί μας λένε δεν θέλετε να κυβερνήσετε. Μα υπάρχει κόμμα που να μην θέλει να κυβερνήσει ή να συμμετέχει σε μια κυβέρνηση. Το θέμα είναι σε τι κυβέρνηση. Δεν ήταν ευκαιρία σας αυτή να συμμετέχετε στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αν είστε σε μια κυβέρνηση, για παράδειγμα, θυμόσαστε, αυτό μας το λέγαν κατά κόρον πριν μπει ο Τσίπρας στην εξουσία, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και αποδείχθηκε ότι πολύ καλά κάναμε. Και μείναμε στη θέση ισχυρή λαϊκή καλά αντιπολίτευση. Κάνατε, και με... Πολύ καλά αυτό κάναμε. Ήθελα να ρωτήσω πολύ τώρα. Καλά κάναμε. Όχι, το λένε πλέον άνθρωποι που ψηφίζαν ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα έρχονται και συμπορεύονται με το ΚΚΕ. Σας συμφέρει πάντως να ξαναγίνει. Γιατί είδαν την κατάσταση. Εμείς δεν ήμασταν προφήτες. Απλά μελετούσαμε τις θέσεις και τα κατάσταση. Σας συμφέρει να ξαναγίνουν εκλογές. Γιατί θα γίνουμε απλή αναλογική και θα έχετε μεγαλύτερη εκπροσώπηση. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, τι μας συμφέρει. Έτσι κι αλλιώς θα γίνουν τώρα. Όχι τώρα, δηλαδή. Μετά την απλή αναλογική. Και μετά. Μπορεί να γίνουν, ναι. Δεν τους έχουν άλλη λογική. Σύμφωνοι, εντάξει. Θα έχουμε περισσότερους βουλευτές, καλό θα είναι αυτό, αλλά πάλι το ίδιο ερώτημα θα υπάρχει και τότε. Φυσικά, και θα υπάρχει και μάλιστα και σε υπερθετικό βαθμό. Πιο έντονο, πιο έντονο. Αλλά τώρα θα κάνω μια τελευταία ερώτηση εγώ, σε ό,τι με αφορά. Σας πει κάποιος, γεια σιγά, κύριε Κουτσούμπα. Εδώ η κυβέρνηση αυτή είναι κυβέρνηση αριστερή. Είναι πρώτη φορά στην Ελλάδα που ήρθε η αριστερά. Πολλά από τα στελέχη, όπως σας είπα και νωρίτερα, από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ιστορικά στελέχη της αριστεράς και παλιά μέλη δικά σας. Ναι. Δεν μπορεί να υπάρξει, ας σας πει κάποιος, μια συνεννόηση, ούτως ώστε να βάλετε κι εσείς τους όρους σας σε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που θα είναι καλό για το λαό και να μετέχετε σε μια κυβέρνηση γενικότερα της αριστεράς για να είναι καλό για το λαό και με τα δικά σας, ας πούμε, πολλά στοιχεία του προγράμματός σας. Όλα δεν μπορεί να τα επιβάλλετε, αλλά ένα μέρος θα μπορούσατε ενδεχομένως να συνεργαστείτε μαζί σας. Αφήσατε στελέχη σας παλιά και την αριστερά να συνεργαστεί με ένα δεξιό κόμμα όπως είναι του κυρίου Καμένου. Λοιπόν, ακούστε, αν το ερώτημα πριν 4 χρόνια έμπαινε και μπορεί να ήταν και λογικό. Όχι σε εσάς, στους ακροατές μας, γενικότερα στους τηλεθεατές, σε όλους αυτούς που σκέφτονται και που ψήφισαν τότε ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα πλέον μετά 4 χρόνια εμπειρίας διακυβέρνησης της πρώτης φοράς αριστεράς, είτε με τον Καμένο είτε χωρίς τον Καμένο τώρα, με άλλους Καμένους, γυρολόγους και λοιπούς, είναι πολύ μεγάλη εμπειρία. Έχει βγάλει συμπεράσματα ο κόσμος. Γιατί είδε πού ξεκινούν και πού φτάνουν τέτοιου είδους κυβερνήσεις. Δήθεν της αριστεράς, δήθεν της πρόοδου. Έχουν φτάσει στο σημείο να έχουν πει τον Τραμπ ως διαβολικά καλό άνθρωπο, να είναι συνεταιράκια των Αμερικάνων αυτή τη στιγμή και ο Πάιατ εδώ, ο πρέσβης, να μπαινοβγαίνει στα Υπουργεία όποτε θέλει. Ανέκαθεν το είχαμε το φαινόμενο αυτό στην Ελλάδα. Ναι, ανέκαθεν, δεν είναι τωρινό μόνο. Δεν είναι τωρινό. Υπήρχε σε πολύ χειρότερες εποχές με τον Πυροφόη, για παράδειγμα. Πυροφόη ήταν κυβερνούσε. Ξέρεις, Μάγκη, όμως, επειδή είμαι εγώ από τα Χανιά, τώρα... αυτό που γίνεται στη Σούδα δεν γινότανε ποτέ. Αυτό λοιπόν, που γίνεται στη Σούδα... Παιδιά, είναι δεν υπάρχει σπίτι πια. Σπίτι δεν υπάρχει, Μάγκη. Χιλιάδες... Για την όλη αυτή πολιτική, την ατοϊκή κλπ. Ή για το τι γίνεται στην Κομισιόν, τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Μέρκελ, από πού ξεκίνησαν και πού φτάσαν, με άλλους, με τους κυρίους Μακρόν και τους υπόλοιπους. Να ρωτήσω, γραμματέα, να μας δώσεις χρόνο, Γιάννη, που έχουμε ακόμα. Ερώτηση, γραμματέα, πες μου κάτι. Επειδή εκτιμώ την ανάλυση σας, δηλαδή ξέρω ότι τα βάζετε κάτω και με έναν τρόπο. Φοβάστε ειλικρινά θερμό επεισόδιο ή πόλεμο στο Αιγαίο ή στα Βαλκάνια? Ως πιθανότητα. Ναι, ως πιθανότητα ναι. Ως πιθανότητα ναι. Και μάλιστα έχουμε προειδοποιήσει ότι βλέπουμε ότι αυτή η στιγμή μάλλον έρχεται όσο πάμε και όσο προχωράμε και αναπτύσσονται οι ανταγωνισμοί πιο κοντά μια τέτοια πιθανότητα. Άσχετα βέβαια αν θα συμβεί, λέω τώρα ως πολιτικός ή ανάλυση. Γιατί βεβαίως γίνονται και προσπάθειες. Έχεις βέβαια και τους υπεριαλιστικούς πολέμους, τις επεμβάσεις, τις συγκρούσεις, τις στρατιωτικές, αλλά έχεις και την υμπεριαλιστική ειρήνη μαζί με τους υπεριαλιστικούς πολέμους, όπου μπορεί να γίνουν διαπραγματεύσεις κλπ. Αλλά είναι διαφορετικό πράγμα, για παράδειγμα, να γίνει και να κατοχυρώσει
η Τουρκία ένα από αυτά τα οποία διεκδικεί, τα οποία είναι και ανιστόρητα και απαράδεικτα, και να σου κατοχυράσει στοιχεία των κυριαρχικών δικαιωμάτων σου, ό,τι και αν είναι αυτό. Είναι μέσα στην είτε είναι τώρα, Βραχονισίδης, ναι, είναι Νησάκη, είτε εντάξει, είναι το Γεωτρύπανο που εδώ και εκεί στην Κύπρο. Γιατί μη σου κατσικωθεί σε κανένα νησί. Ξέρετε ποιος είναι ο κίνδυνος. Σε κανένα ερημονήσι υπάρχει και κατσικωθούν 2.000 στρατιώτες και άντε στον ΟΗΕ να λύσει το πρόβλημα. Γιατί μετά θα λες στον ΟΗΕ, αρχίζω διαπραγματεύσεις και η Κύπρος που ήταν και ολόκληρο κράτος, ανεξάρτητο. Όχι ένα νησάκι ή κάποιες βραχονισίδες, δεν ξέρω τι ακατοίκητες ή κατοικημένες. Δώστε μας χρόνο που δεν τελειώσαμε, μας είπατε. Είναι τώρα 45 χρόνια τώρα βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή. Και αυτό μονιμοποιείται και νομιμοποιείται. Και δυστυχώς με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πάνε να νομιμοποιηθούν μια σειρά πράγματα. Δηλαδή θεωρούμε άκρως επικίνδυνη τη δήλωση ότι η Συμφωνία των Πρεσπών, για παράδειγμα, μάλιστα, πρέπει να αποτελέσει και μοντέλο για την επίλυση του Κυπριακού. Τι σημαίνει αυτό, για αναλύσετε τη Συμφωνία των Πρεσπών, τι σημαίνει. Λέω τώρα για τον κόσμο που μας ακούει να σκεφτεί περισσότερο. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας αυτή την ημέρα και ευχόμαστε καλή επιτυχία βεβαίως. Με κουκουέ ισχυρό παντού, και στις δημοτικές και στις περιφερειακές και στις ευρωεκλογές τώρα και φυσικά στις βουλευτικές.